Καλώς ήρθατε στο Χαρίς Barbershop. Σήμερα στο κανάλι μου θα κάνουμε ένα βίντεο πώς να κάνεις ένα ψηλό σβήσιμο με τη μηχανή της Wall. Απλά, λιτά και πρακτικά. Εάν δεν είσαι επαγγελματίας ή και να είσαι, κάτσε να δεις το βίντεο γιατί θα δείξουμε βήμα-βήμα πώς να κάνεις ένα σωστό σβήσιμο. Ξεκινάμε! Γράφει τώρα, ναι. Ξεκινάμε με τη μηχανή της Wall στο κλειστό. Όταν λέμε κλειστό, είναι ανοιχτό, κλειστό. Και ξεκινάμε να δώσουμε ένα περίγραμμα γύρω-γύρω με τη μηχανή. Ξεκινάμε. Πάντα σε κάθε περίγραμμα με τη μηχανή έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά το κάθε μας πεδίο. Τώρα λοιπόν θα πάρουμε τον τρίμερ να συνεχίσουμε να αφήσουμε ένα δάχτυλο κάτω, δηλαδή δύο πόντους περίπου, και θα καθαρίσουμε όλο το υπόλοιπο πιο κάτω για να τα πάρει πιο κοντά. Ξεκινάμε τώρα με τον τρίμερ και παίρνουμε ένα περίγραμμα το ίδιο ακριβώς, ένα δάχτυλο πιο κάτω για να γίνει πιο κοντά ακόμα. Καθαρίζουμε καλά πάλι όλη την περιοχή. Κάθε τελείωμά μας τελειώνουμε προς τα έξω. Δεν καθόμαστε τη μηχανή μέσα, διότι θα δημιουργήσουμε πάτημα. Οπότε σε κάθε τελείωμα πάμε προς τα έξω. Τώρα παίρνουμε το λεγόμενο saver. Με το saver αυτό λοιπόν που τα παίρνει τελείως, εκεί που τελειώσαμε το trimmer θα πάμε πιο κάτω να τελειώσουμε το saver. Και όπως είπαμε πριν, πεταχτά, ποτέ μέσα με πίεση, δηλαδή με κλιμάκωση προς τα πάνω. Ξεκινάμε. Και τώρα ξεκινάμε βάζοντας την πρώτη μας σκάλα. Με το νούμερο μισό ή αλλιώς το 1 δεύτερο. Τοποθετούμε πάνω τη σκάλα στο κοπτικό της Wall, πάντα το κοπτικό κλειστό. Ανοιχτό, όπως είπαμε, κλειστό. Και ξεκινάμε τώρα να κόψουμε, να πάρουμε άλλο ένα περίγραμμα, ακριβώς το ίδιο με το κάτω, παράλληλα δηλαδή, ένα δάχτυλο πάνω. Ξεκινάμε. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε πάει ένα δάχτυλο πάνω και μας έχει αφήσει ένα λεπτό περίγραμμα. Μας έχει αφήσει μια νοητή γραμμή, την οποία με τη μέθοδο που θα δείξω θα τη σβήσουμε για να υπάρχει ένα πιο ομαλό σβήσιμο χωρίς βάρος και χωρίς γραμμές. Ξεκινάμε βάζοντας το κοπτικό στη μέση. Όταν λέω στη μέση, εδώ έχουμε κλειστό, εδώ έχουμε ανοιχτό και εδώ έχουμε μέση. Οπότε λοιπόν το βάζω στη μέση και πηγαίνοντας προς τα πάνω λίγο πριν το τελευταίο μας κόψιμο. Δεν θέλουμε ποτέ να μπούμε στο τελευταίο μας κόψιμο μέσα. Οπότε τελειώνουμε λίγο πριν το τελευταίο κόψιμο κλιμακωτά. Ξεκινάμε. Όπως βλέπετε η γραμμή έσβησε, που σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει το κομμάτι με τη wall κλειστή χωρίς οπτικό και με το μισό προς τα πάνω έχουμε τελειώσει όλο αυτό. Έχουμε βάλει saver, trimmer, wall χωρίς κοπτικό και wall με κοπτικό. Έχουμε δηλαδή τώρα βάλει 4 πράγματα πάνω και δεν υπάρχει καμία διαφορά. Φαίνεται ότι είναι όλο ένα σβήνοντας προς τα πάνω. Τώρα συνεχίζουμε
με τη σκάλα τη νούμερο 1. Ορίστε, αυτή είναι η σκάλα η νούμερο 1. Τοποθετώντας πάλι πάνω στη wall, με κλειστό το κοπτικό, όπως είπαμε πριν, ανοιχτό, κλειστό. Με κλειστό λοιπόν κοπτικό, κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Πάμε πάλι ένα δάχτυλο προς τα πάνω. Όπως είδατε λοιπόν, καθάρισα καλά και το επόμενο πεδίο και τώρα βλέπουμε άλλη μία νοητή γραμμή που δημιουργήθηκε. Και πώς τη σβήνουμε? Παίρνουμε το μισό της wall, το τοποθετούμε πάνω στη μηχανή και πάμε πάλι το κοπτικό στη μέση. Όπως είπαμε πριν, κλειστό, ανοιχτό, μέση. Υπολογίζουμε που μπορεί να είναι η μέση. Και με τη μέση λοιπόν, συνεχίζουμε να σβήνουμε την νοητή γραμμή. Επόμενο βήμα, παίρνουμε το 1,5 της wall πάλι και τι κάνουμε, ό,τι κάναμε και πριν. Πάμε ένα δάχτυλο προς τα πάνω. Όπως βλέπετε τώρα εδώ λοιπόν, αφήνει μία νοητή γραμμή πάλι το σβήσιμο που για να τη σβήσουμε παίρνουμε την προηγούμενη σκάλα, την τοποθετούμε πάνω, η προηγούμενη είπαμε πως είναι το νούμερο 1, την τοποθετούμε πάνω στη wall, βάζοντας το κοπτικό μας προς τη μέση. Όπως είπαμε, ανοιχτό, μέση. Υπολογίζουμε πάντα που είναι μέση και ξεκινάμε σβήνοντας την νοητή γραμμή. Όπως βλέπετε τώρα εδώ λοιπόν, έχουμε βάλει saver, trimmer, wall, μισή σκάλα στο wall, ένα σκάλα στο wall, 1,5 σκάλα στο wall. Έχουμε κάνει τόσα βήματα και είναι όλο τόσο smooth και δεν υπάρχει καμία νοητή γραμμή με αυτά τα βήματα. Τώρα συνεχίζουμε με το νούμερο 2 της wall. Τοποθετούμε πάνω στο κοπτικό κλειστό για άλλη μια φορά το νούμερο 2 πάνω στη wall και πάμε ένα δάχτυλο προς τα πάνω. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ, έχουμε σβήσει και με το νούμερο 2 προς τα πάνω ένα δάχτυλο. Και τώρα, όπου υπάρχει ελάχιστο βάρος, γι' αυτό πρέπει να έχουμε και το θέμα αντίληψης. Δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε που υπάρχει βάρος και που όχι, για να μπορούμε να συνεχίσουμε το σβήσιμο προς τα πάνω. Βάζουμε ένα νούμερο μικρότερο, το 1,5 λοιπόν, το τοποθετούμε στη wall και πάμε πάλι στη μέση.
πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτό το σεμινάριο, γιατί σεμινάριο ήτανε, στοιχίζει πολλά λεφτά και πρέπει να το κάνεις πολλές φορές για να σου μείνει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσεις βάση. Άμα έχεις ξεχάσει κάτι, δες από την αρχή το βίντεο για να κατανοήσεις τελείως τα βήματα. Δεν κρύψαμε τίποτα, είναι όλα κατανοητά. Οπότε και ένας εραστέχνης μπορεί να κάνει αυτό σβήσιμο, σιγά σιγά βλέποντας το βίντεο 150 φορές. Ιδάλλως, ένας επαγγελματίας μπορεί να μου κλέψει αυτή τη μέθοδο. Δεν πειράζει ρε φίλε, πάρτο, χαλάρι σου, στο χαρίζω. Αλλά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος μέθοδος στο σβήσιμο, ο καθένας έχει τη δικιά του μέθοδο. Γι' αυτό λοιπόν ανακάλυψα μία μέθοδος η οποία είναι και γρήγορη και κατανοητική. Υπάρχει λέξη? Κατανοητή είναι. Κατανοητή λέξη. Ναι λοιπόν, οπότε αυτό το σβήσιμο είναι και κατανοητό και γρήγορο, χωρίς να κουράσει τον πελάτη. Αυτά που βλέπετε, που βάζουν κάτι ψαλίδια και σβήνουν εδώ και όλα αυτά, είναι απλά εφέ. Μην εστιάζετε εκεί, να εστιάζετε πώς θα κάνουμε ένα σβήσιμο καθαρό, να φύγει ο πελάτης όμορφα και εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στο τελικό αποτέλεσμα, να το δούμε και ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας! Πρωτού λοιπόν δείτε το τελικό βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τσάμπα είναι το 500 φορές δεν πληρώνεις κάτι και άμα σου άρεσε το βίντεο μπορείς να με βρεις στο Instagram Χαρίτος κάτω παύλα Barbershop που αναγράφεται εδώ πάνω. Δεν ξέρω το βάζεις εδώ πάνω. Από κάτω καλύτερα. Τι πάει, όσο κεφάλι θα πάω να το βάλω. Και κάτω, ναι, κάτω, κάτω. Στο Χαρίτος Barbershop, με αυτό εδώ πατήστε εδώ πάνω λοιπόν ή κάτω στην περιγραφή που θα αναγράφεται εκεί κάτω και άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο λοιπόν κάντε ένα story με το βίντεο που είδατε. Να το κάνω και εγώ repost, να συζητήσουμε και για τα θέματα που αντιμετωπίσατε εδώ ή για οτιδήποτε περαιτέρω. Στο τέλος του βίντεο υπάρχει ένα μυστικό. Δες το όλο. Όπως βλέπετε εδώ μου άφησε άλλη μία νοητή γραμμή στην οποία θα βάλω το 4 να τη σβήσω. Τώρα μου έχει δημιουργήσει εδώ ένα βάρος το οποίο θα το αφαιρέσω με το 9 στο 0,8.